Για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να το κατανοήσουμε. Το πρόβλημα. Ενδιαφέρον αυτό. Το πρόβλημα. Θα το συνδυάσω με κάποιες απόψεις σας. Ωραία. Γι' αυτό λέω ενδιαφέρον. Ωραία. Εμένα, ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, μου αρέσει πάντα να ψάχνω στην ουσία και στην πηγή των προβλημάτων. Και επειδή ακούγονται πολλά για εσχροκέρδη, ας πούμε, για υπερκέρδη κλπ., ότι φταίει, ας πούμε, η δεξιά πολιτική για το ρεύμα κλπ., θέλω να κατανοήσει ο κόσμος για ποιο λόγο σήμερα έχουμε ακριβό ρεύμα. Η Ελλάδα δεν παράγει σήμερα που μιλάμε φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο τους τελευταίους μήνες έχει δεκαπλασιαστεί η τιμή του. Και το οποίο είναι εισαγόμενο. Ο Πούτιν εκβιάζει με τις τιμές, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές. Το φυσικό αέριο πλέον είναι πολύ πιο ακριβό από το λιγνίτι. Και άρα λοιπόν στην τιμή της κιλοβατόρας που διαμορφώνεται καθημερινά, το μείγμα είναι υψηλότερο γιατί η τιμή του φυσικού αερίου είναι 10 φορές παραπάνω. Εκεί είναι η πηγή του προβλήματος. Θέλω να σας πω, λοιπόν, αυτό εν μέρη διαμορφώνει την τιμή αναπροσαρμογής. Έτσι. Είναι ο βασικότερος λόγος όλων. Είναι ένας από τους λόγους, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Θέλω να σας πω την Κυριακή, που μας πέρασε, που ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα, είχε πολύ ήλιο, και να δούμε την τιμή της κιλοβατόρας. Την Κυριακή, λοιπόν. Που είχε τη μηδενική τιμή, λέτε. Που είχε για κάποιες ώρες τη μηδενική τιμή. Λόγω των ΑΠΕ. Λόγω των φωτοβολταϊκών που ήταν σε πλήρη λειτουργία. Η τιμή που διαμορφώθηκε την Κυριακή ήταν 168 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Οι χαμηλότερες στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Γιατί η φύση, ο καλός Θεός, έχει δώσει στην όμορφη χώρα μας αυτό το δώρο που λέγεται αέρας και ήλιος για να μπορούμε να παράγουμε ενέργεια και να είμαστε όσο πιο αυτόνομοι γίνεται. Άρα λοιπόν, όσο παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες, η τιμή χαμηλώνει. Τα τιμολόγια θα είναι πιο φθηνά. Το συμφέρον της Ελλάδας είναι να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Και μπορεί να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Θα αργήσει. Όχι, δεν θα αργήσει. Πέρσι, κύριε Παπαδάκη, θα αργήσει, ακούστε κάτι ενδιαφέρον. Αν ξεκινήσει η έρευνα, αν έχουμε φυσικό αέριο και υδρογονάνθρακες. Κύριε Παπαδάκη, καταλύω, και θα είμαστε και καμπάλα, θα δίναμε και στην Ευρώπη. Το χρόνο. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνει η χώρα μας, είναι το εθνικό της συμφέρον. Η ενεργειακή αυτονομία μας πάνω απ' όλα περνάει από τις ανανεώσιμες. Και επειδή ο κόσμος λέει ότι αυτό αφορά το μέλλον, σας λέω ότι είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Πέρυσι, στην κορυφαία μέρα παραγωγής το καλοκαίρι, είχαμε περίπου λίγο πάνω από 40% παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες. Σήμερα, λιγότερο από ένα χρόνο μετά, έχουμε πάνω από 60%. Είναι μόνο αυτό. Του χρόνου μπορούμε να έχουμε πάνω από 80%. Για να κάνουμε την κουβέντα. Είναι λοιπόν μια κουβέντα η οποία αφορά το σήμερα, συμβαίνει. Μάλιστα. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει διαμοιρασμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και στα μεγάλα κτίρια.